κύριε Πρόεδρε, θα συμφωνήσω απόλυτα σε όλα αυτά τα οποία είπε και ο Αντιδήμαρχος, αλλά και στο έγγραφο που μου διαβάσατε, κύριε Κανάκη. Δεν θέλω να καταναλώσω χρόνο, γιατί ο ΑΦΑΚ εμπεριστατωμένα δίνεται η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα του ΙΠΚ. Να συμπληρώσω δύο άλλους παράγοντες σας, όπως είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας 262 του 3 που μιλάει για οριοθέτηση υδατορρευμάτων και η οποία μιλάει ότι η οριοθέτηση υδατορρευμάτων τα οποία βρίσκονται σε εγκυστούς και τα λοιπά λόγω του χαρακτήρα του χρήσιμου ιδιαίτερης προστασίας αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύμβουλα, παραλιακές περιοχές και τα λοιπά, δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά την έννοια της αναφέρουσας θεματικής διατάξεως σε συνδυασμό με τη διατάξη των άρθρων 24, παράγραφο 1, 2 και 101 του συντάγματος, ως ειδικότερο θέμα, ούτε ως θέμα τοπικού μόνο ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή ηλεκτρομεριακού χαρακτήρα, διότι αναφέρεται και τα λοιπά. Άρα, αυτό που επικαλείται το Υπουργείο δεν στέκει. Και επιπλέον, από μια ημερίδα του τεχνικού υπερισμίδου, που έγινε 7 Νοέμβρη του 3, λέει επιπλέον, για να μην διαβάσω όλο το κείμενο που αναφέρεται πάλι σε οριοθέτηση ρεμάτων, επιπλέον δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε τη διατήρηση ή της αντιεπιστημονικής αντιμετώπισης των ρεμάτων με τη τμηματική τους οριοθέτηση. Άρα, όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφεραν, αν θέλετε συντηρώστε και αυτά, αιτιολογούν την απάντησή μας όχι στην πνευματική οριοθέτηση του ρέματος Ραφίνης. Θέλω όμως μία επεξήγηση από τον Δημήμαρχο, διαφωνώ ως προς τη διατύπωση της απόφασης. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Όλη η περιγραφή, το τι θα κάνει ο Δήμος για το ΚΕΛ και τα 16 σημεία, παρά μόνο ρητά στο ερώτημα που θέτει το Υπουργείο. Αν θέλουμε ή όχι, βάσει αυτούς τους λόγους απορρίπτουμε την πνευματική οριοθέτηση. Όλα αυτά άλλα που ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, δεν νομίζω και δεν πρέπει να ακούσει συγκεκριμένη απόφαση. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω και τον Αντιδήμαρχο που έκανε την εισήγηση και τον Δήμαρχο να γραφεί ξεκάθαρα το αποφαντικό, αναφερόντας όλες τις άλλες λεπτομέρειες το τι θα κάνει ο Δήμος με το ΚΕΠ και τα λοιπά. Το θέμα μας θα εντοπιστεί. Για αυτούς τους λόγους απορρίπτουμε την τμηματική οριοθέτηση. Έτσι θα το ψηφίσω. Και άλλο κάτι, κύριε Πρόεδρε, παραμένω να έχω αμφιβολίες ακόμα και φόβους για το χρόνο που απαντάμε. Αν πράγματι είμαστε μέσα στις προθεσμίες για διάφορους λόγους. Όμως δεν μπορώ να κάνω τίποτα τώρα. Απλά θέλω να εκφράσω ακόμα τους φόβους και τις ανησυχίες μου για τον χρόνο που απαντάει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Όμως, για να κύριε Βασίλη, αν μπορώ να πω κάτι, είτε στο αποφατικό γραφείο αυτό, είτε πριν το αποφατικό, είμαστε υποχρεωμένοι κάποιους τρόπους να δικαιολογήσουμε το όχι απορρίπτουμε την πρακτική οριοθέτηση. Άρα, ούτως ή άλλως οι λόγοι πρέπει να γραφούν. Όχι να πήγαινε να γραφούν στο αποφατικό ή να γραφούν στο εισηγητικό. Δηλαδή μια παράγραφο παραπάνω. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Πάρκος